Θα θέλαμε πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο να σας πούμε ορισμένα πράγματα, μιας και το συγκεκριμένο βίντεο έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τη θρησκεία. Σαν ομάδα πιστεύουμε πως το τι πιστεύει ο καθένας είναι δικιά του δουλειά, εφόσον δεν προσπαθεί να επηρεάσει ή να βλάψει τους άλλους μέσω αυτής. Στη σειρά των αναλύσεων, ασχέτως του τι πιστεύουμε οι ίδιοι, προσπαθούμε να ερευνούμε τα πράγματα από πολλές διαφορετικές μεριές, έτσι ώστε η τελική άποψη που θα σχηματίσετε για κάποιο θέμα να είναι ολοκληρωτικά δικιά σας. Όχι, δεν είμαστε σατανιστές, δεν ασχολούμαστε με μαγεία ή το παραφυσικό στην προσωπική μας ζωή. Ό,τι γνωρίζουμε για αυτά, το γνωρίζουμε μέσω της έρευνάς μας πάνω σε αυτά τα θέματα με σκοπό να σας ψυχαγωγήσουμε μέσω του τρόμου και του μυστηρίου. Απλώς θυμηθείτε να κρατάτε ανοιχτό το μυαλό σας σε ορισμένα θέματα και να μην βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί το βίντεο. Εσείς το διαλέξετε στην προηγούμενη ψηφοφορία. Για εσάς που θέλετε κάποιο άλλο θέμα, μην ανησυχείτε, θα έχετε την ευκαιρία να ξαναψηφίσετε γι' αυτό στο τέλος του βίντεο. Μα τώρα ας προχωρήσουμε στο θέμα μας. Όλοι έχουμε ακούσει τις τρομακτικές ιστορίες για σατανιστές από όταν ήμασταν παιδιά ακόμα. Ιστορίες για ανθρωποθυσίες και μυστικές αιρέσεις που πιστεύουν στο λεγόμενο θηρίο και έχουν βρει ένα συγκεκριμένο μέρος για να διεξάγουν τις ανίερες τελετές τους υπάρχουν σχεδόν σε κάθε πόλη. Όμως πόσα από αυτά είναι αλήθεια? Είναι άραγε αυτά μια φρικτή πραγματικότητα ή ιστορίες βγαλμένες από τη φαντασία κάποιων? Υπάρχει πράγματι εκκλησία του Σατανά στην Αμερική και ποιος είναι ο σκοπός τους? Αυτές είναι κάποιες από τις φήμες που ακούμε και στην πραγματικότητα. Κρύβουν πολλές αλήθειες, αλλά όπως γίνεται πάντα με τέτοια θέματα, η αλήθεια δεν είναι αυτή που ίσως περιμένουμε. Για αρχή, τι είναι η πίστη του σατανισμού και η λεγόμενη εκκλησία του Σατανά? Αρχικά υπάρχουν δύο είδη σατανισμού. Ο αθεϊστικός σατανισμός, αυτοί δηλαδή που για τον δικό τους λόγο βάφτισαν τα ιδεολογικά τους πιστεύω με αυτό το όνομα, ενώ δεν πιστεύουν πράγματι σε κάποια δαιμονική θεότητα, και ο θεϊστικός σατανισμός, αυτοί δηλαδή που πράγματι πιστεύουν πως υπάρχει διάβολος. Αρχικά, ο αθεϊστικός σατανισμός, ή όπως αλλιώς είναι γνωστός, Levian Satanism, από τον ιδρυτή του, Anton LaVey. Ο Anton LaVey ίδρυσε αυτό το θρησκευτικό κίνημα το 1966. Για πολλά χρόνια δούλευε ως πιανίστας σε μια καθολική εκκλησία και έλεγε πως συχαινόταν την υποκρισία των ανθρώπων εκεί. Έλεγε πως οι ίδιοι άνθρωποι που απατούσαν τις γυναίκες τους και περνούσαν τις ώρες τους στα καμπαρέ και τα πορνεία, βρισκόντουσαν κάθε Κυριακή πρωί στην εκκλησία, ζητώντας συγχώρηση από το Θεό, μονάχα για να κάνουν τα ίδια την επόμενη μέρα. Έτσι αποφάσισε να ιδρύσει το κίνημα αυτό, ονομάζοντας το Levian Satanism, μόνο και μόνο για να εκνευρίσει τους χριστιανούς. Χρησιμοποίησε τον διάβολο ως σύμβολο ελεύθερης βούλησης και όχι ως κάποιο πραγματικό υπαρκτό όν. Για την ακρίβεια, ο ίδιος έγραψε στην βίβλο του, με τον ειδικό του κοινικό τρόπο, πως όποιος πίστευε πως κάποιο δαιμονικό όν του μιλούσε μέσα στο κεφάλι του, ή γενικά αν κάποιος πίστευε πως έρχεται σε επαφή με θεούς και δαίμονες, θα έπρεπε να συμβουλευτεί κάποιον ψυχίατρο. Η εκκλησία του Σατανά βρίσκεται ακόμα και σήμερα στο Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια. Η κεντρική φιλοσοφία της θρησκείας βασίζεται στον ατομικισμό και τον εγωισμό. Γενικά, η συγκεκριμένη ιδεολογία έχει πολλά ενδιαφέροντα πιστεύω που δεν περιμέναμε πως θα έχει, αν και αυτό δεν σημαίνει πως συμφωνούμε με όσα λέει η βίβλος τους. Ένα ενδιαφέρον είναι οι 11 σατανικοί κανόνες της γης, όπως ονομάζονται με πιο σημαντικό το νούμερο 9, που λέει πως δεν επιτρέπεται να πληγώσει παιδιά. Αυτό φυσικά θεωρείται από όλους μας σαν κάτι δεδομένο, μα θα σας σόκαρε το πως τις θρησκείες δεν ακολουθούν αυτό το παράδειγμα. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στα πιστεύω τους, μπορείτε να επισκεφτείτε το site τους. Όπως και να έχει, αυτή η θρησκεία δεν είναι σε καμία περίπτωση τέλεια. Μερικά καλά δεν κάνουν κάτι τέλειο. Η άποψη πάνω στο θέμα είναι πως το συγκεκριμένο βιβλίο, η βίβλος τους δηλαδή, έχει αρκετό ενδιαφέρον ως ανάγνωσμα και τίποτα παραπάνω. Μα το ερώτημα παραμένει. Τι συμβαίνει με αυτούς που όντως πιστεύουν σε ένα υπερφυσικό σκοτεινό όν και έχουν ως σκοπό τους να κάνουν κακό στους άλλους? Υπάρχουν πράγματι τέτοιου είδους σατανιστές? Και πάλι υπάρχουν πολλά υποείδη αυτής της θρησκείας, όμως η απάντηση μπορεί απλά να κρύβεται απλά στη φύση του ανθρώπου. Μας είναι υπερβολικά δύσκολο να πιστέψουμε πως υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που είναι δυνατόν να διαπράξουν τέτοια τρομερά εγκλήματα στο όνομα κάποιας σκοτεινής θεότητας. Για την ακρίβεια, μόνο και μόνο που αναφέρουμε τη λέξη σκοτεινή θεότητα, νιώθουμε το IQ μας να πέφτει λίγο. Όλο αυτό, ανθρωποθυσίες και ανίερες τελετές, μοιάζουν με κάτι που βγήκε κατευθείαν από ταινία τρόμου. Μα δυστυχώς, υπάρχουν αληθινά περιστατικά. Κάποιο από τα πιο γνωστά τέτοια περιστατικά στη χώρα μας είναι αυτά του Ασημάκη Κατσούλα, που λέγεται πως δολοφόνησε 3 άτομα και έκανε τελετές μαύρης μαγείας. Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε πολλά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, οπότε δεν θα θέλαμε να επεκταθούμε παραπάνω σε αυτό. Έχει αποδειχθεί δεκάδες φορές πως ο άνθρωπος είναι ικανός να διαπράξει τα χειρότερα εγκλήματα, ακόμα και όταν δεν το καθοδηγεί κάποια ακραία θρησκεία. Χρειάζεται μονάχα ένα μικρό σπρώξιμο για να ξεπεράσει τη γραμμή που χωρίζει τη λογική με την παράνοια. Έτσι, στην προσπάθεια κάποιων να νιώσουν πως ανήκουν κάπου ή να δώσουν κάποιο νόημα στη ζωή τους, φέρνουν τον εαυτό τους σε μια θέση όπου ο θάνατος των άλλων τους προκαλεί ικανοποίηση.
οι ανθρωποθυσίες του σατανά είναι μονάχα η δικαιολογία για να πείσει κανείς τον εαυτό του πως αυτό που κάνει έχει νόημα. Ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει ένα ανώτερο όν και τον προσέχει και η ζωή του έχει σημασία. Μα αυτή είναι μονάχα η δικιά μας γνώμη πάνω στο θέμα. Τι πιστεύετε? Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Δυστυχώς για την επόμενη εβδομάδα δεν θα υπάρξει κάποια ψηφοφορία, μιας και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε συνήθως. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.